Τελευταία εκπομπή της χρονιάς, έτσι χυμαδιό να πούμε, ήρθε και η Μίνη. Γεια σου Μίνη. Η πρώτη γυναίκα που πατάει στην παρμίτα. Φουκαριάρα Μίνη. Φουκαριάρα Μίνη. Γκρεμίζονται κατά στερεότυπα. Το σκυλάκι μου η Μίνη, ναι. Φιλινάδε μου, είναι καλό φιλάκι. Έφερες και γυναίκα στην εκπομπή. Ποτέ. Α, τη Μίνη, ναι. Ενώ παλιά παίρνανε και τις έκοβες. Σήμερα γυναίκες έχετε την τιμητική σας πάρτε. Τι καλό σκυλάκι που είναι η Μίνη. Αχ, πολύ την αγαπάω αυτή τη Μίνη. Αχ, φουκαριάρα Μίνη. Κάτσε. Γιατί λες φουκαριάρα. Ε, φουκαριάρα είναι. Θα ζήσει 15 χρόνια, 500%. Γι' αυτό είναι φουκαριάρα κατά σκυλάκι. Για μετράει αλλιώ ο χρόνο. Τι μετράει, 2,5. Μπορεί να με στάψει. Προλαβαίνει. Κάτι μου διάσματα, κάτι αυτά. Με λέει ένα φίλο μου, ξέρει, λέει στη γειτονιά δύο πεθάναν, λέει από καρκίνο στο κεφάλι. Είχαν κάτι μου διάσματα σαν και εσένα. Πού στη του λέω, φύγε πάνω πέρα. Ωραία, δε φίλε. Μήπω είναι να το φωνάξει στο σπίτι σου για ποδαρικό. Πήρα το Γιακουμπίνη τηλέφωνο, με λέει Γιακουμπίνη, σου έτσι λέει. Είναι όντω λέει για φτιανικό, μη φοβάσαι. Λέει. Απλά επειδή είσαι κουράδα λέει, και 50 χρονών θα περάσει πιο αργά. Λοιπόν, Ασλαμά, θέλω να μπει για του ήβηρε και τι ιστορίε τι δικέ σου. Κουνάει την ουρά, κοίταξε να δει. Σλαμά γύρισε. Ναι, άκουσα σλαμά και. Ο Μάριο, για δε τι πατούσε τη. Μείνει ομορφιά μου. Σα αρέσουν οι πατούσε τη. Ομορφιά μου. Δεν σε τάισε τα θετικό. Όχι, ρε την τάισα. Σε χείμ. Σιζοδήμο, το νεράκι είναι εκεί στου καναπέδε. Άμα κρεμάσει γλώσσα, φέρτο. Έλα. Τι, 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 μείνει το φωτιάδι εκεί. Έλα, έλα, μείνει. Έλα, μείνει. Έλα, θα βγει, θα βγει. Τι έφαγε ρε βουλή. Λακέρδα. Τι έφαγε ρε. Κάτσε εγώ τη δίνω εμφιαλωμένο. Έλα. Τι έφαγε, τι την έδωσες ρε κέρδα. Κοτόπουλα έφαγε. Τι έφαγε. Πολύ με τέτοιο. Τόσο πολύ τέτοιο. Λίγο Κωστή βασανίζεται ρε. Όχι, όχι. Δεν πίνει πολύ ρε. Εντάξει, κάτσε εδώ. Παιδιά, κάτσε και παίζει εκεί με τη φανάρα της Μπάγκερ, με τη Λειψία, με τους Έλληνες τόπερ. Γελάει και η Μίνη με τη Χόφενχάιμ και με αυτούς. Καλά κάνει. Ποιο ελληνικό φόρη ήταν. Ρε, θα σε μαχαιρώσω. Πάει. Πάει. Μίνη, τι σου λέω, έκανε. Την τσατσά σε καμπαρέ που βγαίνει με το σκυλάκι που έκανε την πόρτα. Μου έχει τύχει εμένα. Μου έχει τύχει σε οίκο ενοχής. Ενοχή. Με το σκυλάκι. Και σε τόσες δου... Τι είναι ρε Μίνη. Κυνηγητό πριν στο σκυλί εδώ. Αυτή κατούρισε εδώ. Όχι. Εδώ τι. Ωχ, τα μόλισε. Τα μόλισε. Κατούρισε ο σκύλος. Γούρι, γούρι. Κατούρισε εδώ. Τώρα να έχουμε μια εκπομπή. Έχω λέει τη δυνατότητα. Ναι. Τι μυρίζει, μωρή. Φύγε από εκεί. Έλα, φίλε. Ωχ, πλάνωσε τη σκυλιά. Μίνη, τι είναι αυτό. Ποιος είναι, Μίνη. Ποιος είναι. Πότε να. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Όχι, κάτι για το σκυλίκα. Μη φοβάσαι, μαλάκα στη λεθεατή μου, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, μαλάκα στη λεθεατή σου. Πάμε στον τελευταίο τώρα, ναι. Δεν μασάει το σκυλάκι μου. Είναι ευφιέστατο. Από το κόκκινο έχει IQ μεγαλύτερο. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων, αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είναι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας.
μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Πεσιτικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.